Μύθοι και αλήθειες για τη φρεσκότητα και την προέλευση των ψαριών. Μια ιχθυοπαθολόγος απαντά. Γεια σας. Είμαι η Κατερίνα Λίτρα, κτηνίατρος, ιχθυοπαθολόγος και θα σας πω μερικές αλήθειες για τα ψάρια της ιχθυοκαλλιέργειας. Το ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας δεν είναι φρέσκο. Τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας, όταν φτάνουν στον ιχθυοπόλη, είναι ψάρια ημέρας. Μερικές φορές είναι και ψάρια μερικών ωρών. Διακινούνται μέσα σε κυβότια από φελιζόλ με πάγο. Έχουν ελεγχθεί από τις υγειονομικές υπηρεσίες ότι είναι υγιεινά και καθαρά και μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει αυτή τη φρεσκότητα πάρα πολύ απλά, βλέποντας τα μάτια ότι είναι διαφανή και κρυστάλλινα και πατώντας τη σάρκα η οποία δεν συμπιέζεται. Ποτέ δεν ξέρεις από πού κρατάει η σκούφια του ψαριού που τρως από ιχθυοτροφείο. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Τα ψάρια του ιχθυοτροφείου διακινούνται μέσα σε κυβότια. Στα κυβότια πάνω υπάρχει κολλημένη μία ετικέτα. Αυτή η ετικέτα δεν είναι διαφημιστική ταμπέλα. Είναι ένα έγγραφο όπου ο παραγωγός υποχρεώνεται να γράψει χρήσιμες πληροφορίες. Παραδείγματος χάρη, γράφει την ημερομηνία που αλλιεύθηκε το ψάρι, γράφει ποιο ψάρι είναι, γράφει ποιος είναι ο παραγωγός που το έχει παράξει και το σπουδαιότερο απ' όλα είναι ότι υπάρχει ένα οβάλ σχήμα μέσα στο οποίο υπάρχει ένας λεξάριθμος, έχει το σήμα το GR από την Ελλάδα, έναν αριθμό και το EU από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το λεξάριθμο, αν κάποιος τον βάλει στο ίντερνετ, αυτομάτως θα συνδεθεί με το site του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα βρει ότι αντιστοιχεί σε κάποιο συσκευαστήριο του οποίου τη διεύθυνση και το τηλέφωνο υπάρχουν γραμμένα και έτσι, αν κάποιος ενδιαφέρεται να δει από πού βγήκαν αυτά τα ψάρια ή να δηλώσει όποια ερώτηση θέλει, μπορεί να επικοινωνήσει μέσα από αυτό με τον παραγωγό.